θέλουμε να βάλουμε τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά μέσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, γιατί κάπου εκεί την πάμε τη βαλίτσα κι εμείς ως Έλληνες. Η οικογένειά μας, δόξα τω Θεώ, μας έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα να σπουδάζουμε πάρα πολλά χρόνια εμείς οι νεότεροι. Και όμως τελικά βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι άνθρωποι με μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικούς. Όπως επίσης υπάρχει και το πολύ μεγάλο παράδοξο να γίνονται διαγωνισμοί, για παράδειγμα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, λέω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, που γνωρίζουν οι υποψήφοι ότι θα πάνε να δουλέψουν για 5 τουλάχιστον χρόνια ως ταμείες και να υπάρχουν 7 διδάκτορες ως υποψήφοι για αυτές τις θέσεις και γύρω στους 1.200 μεταπτυχιακούς. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το παράδειγμα, προσπαθώ να σας δείξω ότι δεν είναι κακό ορισμένες φορές να μπορούμε να συνδέσουμε, γιατί το μεταπτυχιακό τι είναι, κυρία Σουκάρα, μια εξειδίκευση είναι. Μια εξειδίκευση. Να μπορούμε λοιπόν να συνδέσουμε την αγορά εργασίας, τις ανάγκες ενός επιχειρηματικού κλάδου, αν θέλετε, με το να μπορούν και αυτοί να παίζουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω, αυτό το πράγμα υπάρχει παντού στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε στην Ελλάδα και γιατί όχι και μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να επιχορηγήσει ένα μεταπτυχιακό τίτλο, να μην πει ότι εγώ ενδιαφέρομαι να κάνω ένα μεταπτυχιακό τίτλο πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο και να απορροφήσω μετά τους αποφύτους. Δεν μπορώ να βρω πού υπάρχει πρόβλημα πάνω σε αυτό. Ο προβληματισμός στον αντίλογο που υπάρχει, νομίζω έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και το πώς αυτές τηρούνται όταν δοθεί το πράσινο φως στην ίδρυση τέτοιων πανεπιστημίων. Και δεν μιλάω για τους τίτλους των ξένων πανεπιστημίων, μιλάω για τα κολέγια, κύριε Μπαλάφα. Και επειδή ως χώρα έτσι έχουμε μάθει να είμαστε επί του προχείρου, θα υπάρξουν και αυτά, έτσι δεν είναι? Εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, κάποιο συγκεκριμένο δεδομένο. Το μόνο δεδομένο που υπάρχει είναι η Ευρωπαϊκή η Κοινοτική Οδηγία, η οποία κατά κάποιο τρόπο υποχρεώνει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων σε όλη την Ευρώπη. Εξ αυτού λοιπόν γίνεται και όλη η υπόλοιπη συζήτηση. Εκεί υπάρχει αντίσταση της Ελλάδας σε σχέση με αυτό και μάλιστα, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Στυλιανίδης, όλο αυτό το νομικό πλαίσιο το οποίο έρχεται να καταθέσει με το νέο του νομοσχέδιο, πιστεύει και μένει να το δούμε και στην πράξη. Κυρία Σουκαρά, θα πρέπει να αφήνουμε και το χρόνο να δείχνει αν τελικά κάτι έχει αποτέλεσμα ή όχι. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να λύσουμε ένα πρόβλημα από τη μία μέρα στην άλλη. Και παρακολούθησα μάλιστα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και την συζήτηση που είχατε τις προάλλες με τους πανεπιστημιακούς από το Πανεπιστήμιο Κορίνθου. Υπήρχαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και είχαν και πολύ σοβαρές ανησυχίες. Θα πρέπει όμως, εγώ πιστεύω ότι περνώντας λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα σε μία σειρά, ο νόμος καθορίζει ρητά και τον τρόπο, αλλά και τις ποιοτικές, αν θέλετε, δικλείδες με τις οποίες θα γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, είπαμε αυτόνομα μεταπτυχιακά στα ΤΕΗ, αλλά πώς, λέει ο νόμος, κατόπιν αξιολόγησης. Ξέρετε κάτι, αυτό που διαπίστωσα και διαπιστώνω γενικά με αρκετούς πανεπιστημιακούς, όχι όλους, δεν αποτελούν την πλειοψηφία, είναι ότι τελικά έχουν έναν φόβο ως προς την αξιολόγηση. Εμείς και σαν φοιτητική παράταξη η Δάπνο Δουφοκού πάντοτε ήταν από τα πρώτα μας αιτήματα το να αξιολογηθούν οι σχολές μας. Διότι ξέρετε κάτι, κυρία Σουκαρά, εάν δεν αξιολογηθεί ένας χώρος, πώς θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα που έχει? Δεν θα διαφωνήσει κανείς. Ακριβώς. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχει επάρκεια προσωπικού, αν υπάρχει επάρκεια διδακτικού προσωπικού, αν το διδακτικό προσωπικό έχει τα προσόντα αυτά που πρέπει να έχει, εάν υπάρχουν οι υποδομές, εάν υπάρχουν τα εργαστήρια. Κοιτάξτε, εσείς προχθές συζητάγατε για τα πολύ μεγάλα προβλήματα, για παράδειγμα, που έχει το Πανεπιστήμιο στην Κόρινθο. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Το ζητούμενο είναι βεβαίως ότι, κύριε Μπαλάφα, το θετικό μάλλον της υπόθεσης είναι ότι εμείς οι Έλληνες, βεβαίως με μια πολύ σημαντική αφορμή, αρχίζουν και ξαναμιλάμε για τα της παιδείας. Έτσι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει μια θολή εικόνα στο τι επιτέλους θέλουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αυτό ενδεχομένως να αφορά την ελληνική ενημέρωση των πολιτών, να αφορά τις διαθέσεις των πανεπιστημιακών, έτσι, γιατί και εν τέλει των κομμάτων και των φοιτητών. Νομίζω, κυρία Σουκαρά, ότι η ίδια η κοινωνία έχει αποδείξει τι θέλει. Σας ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ότι ο πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών τα οποία κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά, αν θέλετε να σας πω
το διδακτορικό έχει παρεξηγηθεί και κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πάει να κάνει κάποιος ένα διδακτορικό, εάν δεν σκοπεύει να πάρει μία έδρα ή αν τέλος πάντων δεν σκοπεύει αυτό το αντικείμενο το οποίο ερευνά, γιατί διδακτορικό σημαίνει έρευνα, να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει μετέπειτα στην πορεία του. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα σαν χαρτί. Έχουμε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, τα βλέπουμε όλα σαν χαρτί, δηλαδή έχει περάσει και στα νέα παιδιά αυτό και οφείλω έτσι να σας το πω, να σας το καταθέσω σαν παρατήρηση. Δηλαδή πηγαίνουν να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο, γίνεται μια ημερίδα, η πρώτη τους έννοια και το άγχος τους ακόμα και πριν τελειώσει η ημερίδα και πριν ακούσουν αυτά που έχουν να πούν οι ομιλητές είναι το χαρτί, θα το πάρουμε. Ναι. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια τέτοια κατάσταση που τελικά η κατάσταση αυτή δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει ποιοτική και να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση σε όλους τους χώρους, εγώ θα σας έλεγα, της εκπαίδευσης και σε όλες τις βαθμίδες. Είναι το τελευταίο μου ερώτημα, έτσι για να ολοκληρώσουμε και αυτή την σημαντική συζήτηση. Πολλοί λένε πάντως, κύριε Μπαλάφα, ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την κορυφή. Έπρεπε να ξεκινήσει από τα χαμηλά. Και εδώ νομίζω ότι έχουν δίκιο. Να σας πω κάτι. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως, σας ξαναλέω ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είχε συσσωρευμένα προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε, κυρία Σουχαρά, ότι υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα οποία δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως. Είδατε ότι και ακόμα. Και τα δικά μας. Ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να μπει μια τάξη. Βγαίνει ο κόσμος έξω. Οφείλω να σας πω ότι το 2003 είχα κάψει ένα άρθρο το οποίο είχε δημοσιευθεί στον Ελεύθερο Τύπο εκείνη την εποχή. Χωρίς να κάνω διαφήμιση, απλά είχα καταθέσει έναν έντονο προβληματισμό για το τι γινόταν, ας πούμε, τα δικά μας επαγγελματικά δικαιώματα από το τμήμα από το οποίο απεφύτησα. Με πάρα πολύ έντονα αιτήματα καταφέραμε τελικά να έρθουμε σε ένα σημείο σήμερα να συζητάμε ότι όταν ήρθε ο κύριος Στυλιανίδης στην Κόρινθο, αυτό το θέμα του θέσαμε, γιατί είχαμε μαζί μας και τα παιδιά από τη Δάπνο Δοφοκού, τα οποία φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κορίνθου. Και το πρώτο αίτημα που ακούστηκε και από αποφύτους, αλλά και από φοιτητές, ήταν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχαν λοιπόν και υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για τον κόσμο ο οποίος βγαίνει από το σύστημα εκπαίδευσης το οποίο έχουμε. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας όμως ότι οφείλουμε αυτήν την μεταρρύθμιση, αυτήν την έρευνα για το πώς μπορούμε να πάμε καλύτερα, να την κάνουμε προς όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι τελικά το πανεπιστήμιο. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Θα σας διατύπωνα και την άποψη ότι παρατηρώ ότι και η ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία ισχύει έτσι στη χώρα μας στα επίπεδα της δευτεροβάθμιας, πιστεύω ότι συνετέλεσε στο να βελτιωθούν κάπως τα πράγματα. Υπάρχει μια αισθητή βελτίωση και στο δημόσιο σχολείο και μάλιστα βλέπετε ότι και τα αποτελέσματα δικαιώνουν τελικά και το δημόσιο σχολείο, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, εκεί υπάρχουν οι μεγάλες πρωτιές. Υπάρχει μια... Στην μας μιλάτε, γιατί συνολικά, στη συνολική εικόνα δεν νομίζω ότι το δημόσιο σχολείο πάει καλά. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε και λίγο ανάλυση περιοχών. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στο να βγουν συμπεράσματα. Πάντως η γενική διαπίστωση, αυτή που ήθελα να κάνω και αν θέλετε την αποδέχεστε, είναι ότι βοήθησε η ιδιωτική εκπαίδευση στο να ανεβάσει το επίπεδό του και το δημόσιο σχολείο. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απόψεως ότι το δημόσιο σχολείο πρέπει να απαξιωθεί. Είμαι υπέρ της άποψης ότι το δημόσιο σχολείο οφείλει να έχει ρόλο και παιδευτικό και παιδαγωγικό. Και αν θέλετε, η δική μου η άποψη είναι ότι πρέπει και να αποκοπεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το σύστημα του να μπαίνει κάποιος στην τριτοβάθμια. Εκεί πέρα είναι μια άποψη την οποία την έχω αποκρισταλώσει, γιατί τελικά δημιουργεί άγχος και τα παιδιά χάνουν πολύ χρήσιμα χρόνια από τη ζωή τους που πρέπει να δουν και πέντε πράγματα, πρέπει να φτιάξουν προσωπικότητες, πρέπει να διαμορφώσουν χαρακτήρες και τελικά δεν προλαβαίνουν. Φτάνουν μετά 20-21 ετών και τα παιδιά είναι αδιαμόρφωτα ως προσωπικότητες και δεν μπορούν να απαιτήσουν, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν το λόγο τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν επιχειρηματολογία, δεν προφτάνουν να διαβάσουν εφημερίδα, δεν μπορούν να αρθογραφήσουν. Και το μόνο που έχουν κάνει είναι να γράψουν μια έκθεση ιδεών, ας πούμε, στο σχολείο, σκέφτομαι και γράφω και τέλος. Κύριε Μπαλάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σουχαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.